το βάθος της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ κοντά μου και γι' αυτό το ευχαριστώ για αυτήν την αγάπη μας διάλεξα κι εγώ να είμαι εδώ σήμερα ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι 500 τόσα χιλιόμετρα μακριά να πάω στον τόπο που έζησε η αδερφή μου και να κάνω εκεί το μνημόσιο. Το σκέφτηκα πολλές φορές, αλλά νίκησε το να μείνω εδώ. Γιατί η Μητρόπολη δεν έχει αυτόν τον καιρό περίσσευμα ιερέων, όχι μόνο δεν έχει περίσσευμα ιερέων, αλλά μας λείπουν και 6-7 ιερείς. Άλλοι φύγανε ήδη και άλλοι είναι άρρωστοι. Κάθεσα λοιπόν εδώ. Ο άνθρωπος κάθεται, λέει, εκεί που αγαπάει. Εκεί που είναι η καρδιά του. Εκεί που νιώθει, εκεί ξέρει ότι τον αγαπάμε. Σήμερα όμως είναι διπλή και η χαρά και η συγκίνηση. Διότι πώς έτυχε να μας επισκεφθεί μια οικογένεια που ένα κομμάτι της, ένα πλαστάρι της είχε δεθεί τόσο στενά και τόσο δυνατά και μαζί μου και με την ενορία. Είναι η οικογένεια του Γιάννη του Ψάλτη μας. Κυρία Γιάννη, σύντροφός του, σύζυγός του και τα παιδιά τους που ήρθαν εδώ να προσευχηθούμε για την ψυχή και του Γιάννη μας που τόσο μωρεάτικο καημένος έφυγε αυτή η ζωή. Αλλά σκέφτομαι και για την αδερφή μου αυτές τις μέρες και για όλους που έφυγαν και φεύγουνε. Άδικα φεύγουμε όλοι. Γιατί? Διότι διαλέξαμε όχι την αθανασία, αλλά διαλέξαμε τον πόνο και τα βάσανα και το θάνατο. Εάν λέει ο άνθρωπος, μέσα στο παράδεισο μας είχε χαρίσει ο Θεός τον παράδεισο, το να είμαστε, λέει, κάθε απόγευμα παρέα με το Θεό και με μία προϋπόθεση ότι θα κάνουμε υπακοή στο Θεό και θα δείξουμε ταπείνωση για να μείνουμε αθάνατοι μέσα στον παράδεισο. Να μην γευτούμε τον καρπό της αμαρτίας. Και αν περνούσε ο καιρός που ο Θεός θα έκρινε, θα γευόμασταν του καρπού της αθανασίας. Και ενώ είχαμε όλα αυτά τα αγαθά, τέτοια και τόσο και έτσι που ούτε καν να τα φανταστούμε μπορούμε, τι μπορεί να ήταν αυτός ο παράδεισος, εμείς, όταν μας έβαλε τον πειρασμό ο διάβολος πρώτα στην Εύα, αλλά μετά και στον Αδάμ, διαλέξαμε το δρόμο τον πονηρό. Ποιος ήταν ο δρόμος ο πονηρός? Δέστε τώρα τι είπε εκεί ο διάβολος. Εύα, λέει, όλα τα έχετε εδώ μες στο παράδεισο. Όλα. Το λέω λίγο πιο ελεύθερα από το αρχαίο κείμενο. Όλα, όλα. Να λοιπόν, η περίφημη ελευθερία που ρωτάμε όλοι σήμερα. Ελευθερία θέλω, ελευθερία να αποφασίζω, αφού δεν αποφασίζω εγώ δεν κάνω τίποτα. Ναι, λέει, ελευθερία έχουμε τα πάντα. Πάντα. Να, εκτός από ένα. Άμα φάμε από αυτόν τον καρπό,
θάνατος ημάς κατέδεται. Θα μας κυριεύσει ο θάνατος. Γέλασε ο διάβολος. Θάνατος. Ξέρετε, μωρέ, γιατί δεν σας αφήνει ο Θεός να φάτε από αυτόν τον καρπό. Γιατί θα γίνετε κι εσείς θεοί. Θεοί. Που θα μπορείτε να λύνετε και να κάνετε τα πάντα. Γι' αυτό σας τον έκρυψε ο Θεός τον καρπό. Θα γίνουμε θεοί. Τον πονηρό το Θεό που μας έκρυψε τη δυνατότητα να είμαστε κι εμείς θεοί. Ενώ τους είχε πει ο Θεός ότι με τη χάρη μου θα είστε θεοί πάντες. Αλλά τι, κατά χάρη μου, με τη χάρη μου θα είστε θεοί. Με τη χάρη μου θα είστε παιδιά μου. Όχι, η Εύα ήθελε να γίνει ίδια Θεός. Και παίρνει και δοκιμάζει. Και εκείνη την ώρα λέει τι νιώθει. Τη γύμνια της όλη. Τη γύμνια του σώματος. Τη γύμνια της ψυχής. Τη γύμνια της ύπαρξής της. Και παρόλα αυτά δεν συγκινείται να πέσει κάτω και να προσκυνήσει το Θεό και να ζητήσει συγχώρεση. Όχι. Παίρνει τον καρπό, ενώ ξέρει τι έπαθε και τον πάει στον Αδάμ. Ξέρεις Αδάμ, ξέρεις αγάπη μου, μπορεί να τον είπε και αγάπη. Ξέρεις αγάπη μου γλυκιά. Εάν φάμε από αυτόν τον καρπό, θα γίνουμε θεοί. Και έλαβε και ο Αδάμ και έφαγε. Και ένιωσε και αυτός και το φόβο και τις τύψεις και το θάνατο και τον πόνο και την τροπή και τη γύμνια. Και όταν πήγε, λέει ο Θεός, το απογευματάκι, πώς το λέει τόσο ωραία στο τροπάριο της Μαγδαληνής Κασιανής τη Μεγάλη Τρίτη. Φώναξε ο Θεός. Αδάμ, πού είσαι. Πού είσαι Αδάμ. Φώναξε. Και από κάπου κρυμμένος ο Αδάμ του λέει, εδώ είμαι. Γιατί κρύφτηκες παιδί μου. Μήπως έφαγες από τον καρπό. Και τι λέει κατευθείαν. Δεν φταίω εγώ, λέει. Η Εύα, την οποία εσύ μου δημιούργησες. Εσύ είσαι ο φταίχτης. Εύα, τι έγινε. Δεν φταίω εγώ, λέει. Ο Όφης, το φιδάκι, το οποίο εσύ έπλασες. Και τότε λέει, πόνεσε ο Θεός. Πρώτη φορά, αλλά είναι η αμαρτία αθάνατη γέννηται, για να μην είναι παντοτινή η αμαρτία. Έχει την οντότητα της αθανασίας, τους έδιωξε. Και άλλαξε η δημιουργία. Έγινε θνητός ο άνθρωπος. Με πόνο, λέει, και μόχθο θα βγάζετε το ψωμί σας. Και εσύ, Εύα, με κόπο και πόνο μαρτυρικό θα γεννάς τα παιδιά σου. Και κάθισε ένα Αδάμ, λέει, απέναντι του παραδείσου και έκλαψε πικρά. Όχι μετανιωμένος, γιατί έχασε όλα αυτά τα οποία είχε, γι' αυτό έκλαψε. Αλλά, πόση αγάπη όμως μας έχει ο Θεός. Ενώ
παρήκουσε ο άνθρωπος, ενώ τα διέλυσε όλα ο άνθρωπος. Τι έκανε ο Θεός? Γέμισε αγάπη, 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 αγάπη και ήρθε να τα ξανά αποκαταστήσει όλα. Όλα! Απ' την αρχή να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη το διάβολο και να μας ξαναδώσει πάλι ανοιχτό τον παράδεισο να μπορούμε να τον κερδίσουμε. Πόσο πονάω μωρέ αυτές τις μέρες που βλέπω πολλούς να έχουν σηκώσει ανάστημα, ανάστημα, ανάστημα τεράστιο ότι είναι ίδιο καθένας Θεός και μπορεί να κρίνει τις τύχες, λέει, και να ξέρει τα πάντα απέναντι στο Θεό, στη Γραφή, στην Εκκλησία, σε οτιδήποτε πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Σηκώσαμε πάλι μεγάλο ανάστημα, μεγάλον εγωισμό, μεγάλον εγωισμό, ότι τα ξέρουμε όλα, σου έρχεται, γελάω την κατάρτια μας, σου έρχεται ο άλλος και σου λέει εγώ τα ξέρω καλύτερα από γιατρούς, παπάδες, δεσποτάδες, θεολόγους, τους πάντες τα ξέρω καλύτερα. Έτσι ήθελε και η Εύα. Έτσι μετά και ο Αδάμ, το είναι ίσα Θεό, θα γίνουμε ίσα και όμοια με το Θεό, λέει. Έτσι. Αυτή είναι η πτώση μας. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, το είναι ίσα Θεό, το να γίνουμε ίσα και όμοια με το Θεό. Ενώ ο Θεός μας ήθελε ίσα και όμοια, αλλά μέσα από τη δικιά του αγάπη, από τη δικιά του χάρη, από το δικό του το δώρο. Εμείς κάναμε στην άκρη, όπως κάνουμε και τώρα συνέχεια τα δώρα στην άκρη. Ποιος παπάς, ποιος πατριάρχης, ποια σύνοδος, ποια... Ακούω φράσεις. Ποια εκκλησία! Τι λέτε, μωρέ? Τι λέτε, μωρέ? Ποιος διάολος καβάλισε τα μυαλά μας? Είναι δυνατόν να ρωτάμε ποια εκκλησία έχει την αλήθεια και την αλήθεια την έχει μετά ο καθένας? Τι λέτε? Πόσο μας πήγε βαθιά και μακριά ο διάολος? Όπως τότε που μας πήρε και, χάσαμε, δεν χάσαμε τα πάντα. Τα πάντα είναι λίγο. Χάσαμε πάνω και από τα πάντα. Έτσι χανόμαστε και σήμερα και χαίρεται ο διάολος. Χαίρεται ο διάολος. Χαίρεται. Αρχίσανε, λέει, μη σας βάλω ιδέες τώρα, να χωρίσουν ζευγάρια τώρα στις μέρες. Γιατί? Γιατί αυτή, λέει, έκανε το εμβόλιο και εγώ δεν τη θέλω δίπλα μου. Γιατί έκανε το εμβόλιο, λέει, στο παιδί μου και εγώ δεν ήθελα. Χωρίσου. Ωραίος ο διάολος με ένα εμβολιάκι τόσο μας φέρνει σφούρες, 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 σφούρες συνέχεια. Γιατί νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αν δεν σκύψουμε το κεφάλι μας, να ζητήσουμε να μας μιλάει ο Θεός πρωτίστως και μετά αυτούς που ο Θεός τους έβαλε υπεύθυνους να μας μιλάνε, να ξέρετε θα φάμε πολλές μπάτσες. Πολλές μπάτσες θα φάμε. Και όποιος αντέξει με τις μπάτσες, γιατί ο Θεός χαϊδεύει, 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 αγκαλιάζει, αγκαλιάζει, αγκαλιάζει. Όταν όμως δει ότι σηκώνεται ο εγωισμός μας πολύς,
δεν χαϊδεύει άλλο. Όχι. Δεν χαϊδεύει άλλο. Μετά έχει μπάτσες. Μετά έχει μπάτσες. Παπα Χρήστο, δεν μας τα λες καλά. Πρώτη φορά μιλάς για Θεό που έχει μπάτσες. Βλέπω να τις ρίχνει και τρέμω. Τώρα τι άλλο έχουμε να πούμε σήμερα. Να πω ότι λίγο ακόμη, καμιά εβδομάδα, μπορεί και δυο, αφήστε με ήσυχο. Έχω και εγώ τις δικές μου ανάγκες να ηρεμήσω. Με πόνεσε η αδερφή μου που έφυγε. Με πονάνε όμως και όλοι αυτοί που φεύγουν κάθε μέρα, πιστέψτε με. Πονάω, πονάω, πονάω. Και έρχομαι αρκετές φορές την ημέρα εδώ στο ναό και γονατίζω για όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε για προσευχές. Και μετά εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Έρχεται η Σαρακοστή πάλι. Πάλι η Σαρακοστή, ναι, κοντά είναι. Εδώ θα είμαστε. Και θέλω να σας πω με όλη μου την αγάπη ότι θα ντύσουμε το ναό μας με πέτρα. Θέλω αυτός ο ναός να μείνει παντοτινό μνημείο εδώ στην περιοχή. Βρήκαμε έναν υπέροχο μάστορα που θα το κάνει πέτρα φυσική. Όχι ούτε αγοραστή, ούτε φτιαχμένη στα πριόνια και στα σχήματα. Θα είναι φυσική πέτρα. Την βγάζει από τους, τα ρέματα και από εδώ και από εκεί, την κόβει, την χτυπάει και την τίνει. Είναι ωραίο. Όποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Και ό,τι άλλο θέλετε είμαι εδώ. Πάρτε τηλέφωνο. Δεν θέλω να νιώσετε ότι σας αφήνω μόνος σας. Είμαστε εδώ. Εκκλησία και τελειώνω. Αυτό που έλεγα πριν, εκκλησία για μας είναι το μαζί. Εκκλησία για την Ορθοδοξία είναι το μαζί. Δεν είναι το χώριο. Χώρια είναι ο διάβολος. Χώρια είναι οι Προτεστάντες, χώρια είναι οι Ευαγγελικοί, χώρια με τον έναν αρχηγό είναι οι Παπικοί. Εμείς είμαστε με το μαζί. Όλοι μαζί. Έχουμε τίποτα άλλο, κύριε Παθένα, να πούμε. Τους αγαπάμε και τους ευχαριστούμε που έρχονται. Και σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο που έρχεστε με προσοχή, με συγκινή η προσοχή σας. Εντάξει. Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός ελπίσιμο, δόξα.